Στον αγώνα για την ελευθερία των Ελλήνων ηρώ τίμησαν χιλιάδες Θεσσαλονικείς που συνέρευσαν στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου και παρακολούθησαν την παρέλαση που είχε έντονο μακεδονικό χρώμα. Η παρέλαση άνοιξε με τη Φιλαρμονική του Δήμου Θεσσαλονίκης που πεάνησε το Μακεδονία Ξακουστή. Μαθητές και μέλη πολιτιστικών συλλόγων παρήλασαν μπροστά από την εξέδρα των επισήμων, τιμώντας τους αγώνες του έθνους. Τώρα που βγήκαμε από την κρίση και την χρεοκοπία, αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε πιο ισχυρή τη δημοκρατία, πιο ισχυρή την κοινωνία, να είμαστε εμείς οι εγγυητές και στην ευρύτερη περιοχή και της ειρήνης και της δημοκρατίας και της προόδου. Και θα ήθελα να πω και για κάποιους που ανησυχούν και ακούω το σύνθημα, το Μακεδονία Ξακουστή, το Αλεξάνδρου η χώρα. Η συμφωνία η οποία έκανε η πατρίδα μας αποκαθιστά την ελληνικότητα της ιστορίας της Μακεδονίας. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο αλετρωτισμός βγήκε από το Σύνταγμα των Γειτόνων και ότι τα σχολεία των γειτόνων αλλάζουν. Και πράγματι, η Μακεδονία του Αλεξάνδρου αποκαθίσταται. Από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, στέλνεται σήμερα ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Η 25η Μαρτίου, η μέρα της Ορθοδοξίας και της Παλιγενεσίας, είναι ύμνος στις έννοιες πατρίδα, πίστη, παράδοση. Είναι η μέρα κατάνοιξης για την χριστιανοσύνη. Είναι η μέρα αναστοχασμού για τον ελληνισμό. Τιμούμε σήμερα τη μνήμη των ηρώων προγόνων μας που έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι. Οφείλουμε όμως να τιμούμε τη μνήμη τους όλο το χρόνο. Με πράξεις, υπερασπιζόμενοι, ενωμένοι, τα εθνικά μας συμφέροντα. Είναι χειρά τα μηνύματα ότι το εθνικό είναι σημαντικό, δεν μπορείς να το βγάλεις από την ψυχή του Έλληνα. Σήμερα η νεολαία μας έκανε περήφανους και προφανώς ήταν και κοφαντική, αν θέλετε, το μήνυμα των Μακεδόνων ότι στις απαγορεύσεις κανείς δεν σταματάει. Την παρέλαση ολοκλήρωσαν στρατιωτικά πεζοπόρα τμήματα και συγκεκριμένα τη Σχολή Στρατιωτικών Αξιωματικών Σωμάτων και λόγω της μηχανοκίνητης ταξιαρχίας και της αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας πεζικού.